Δραματικές εξελίξεις σημειώθηκαν στο Δήμο Ξάνθης την Παρασκευή. Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τυπικά θέματα μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης γνωστοποίησε ότι λίγο νωρίτερα ο Θανάσης Ξινίδης κατέθεσε στην εισαγγελία μήνυση σε βάρος του Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου για αλλίωση πρακτικού, παράβαση καθήκοντος και εξαπάτηση Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής της παράταξης, η μήνυση αφορά στην απαλληφή μιας παραγράφου από το πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23 Μαρτίου του 2016, στο οποίο ελήφθη η απόφαση για την κανονιστική ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Παλιά Πόλη. Στην παράγραφο, που σύμφωνα με την αντιπολίτευση περιλαμβάνεται στην εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και απαλήφεται στη συνέχεια, προβλέπεται απαγόρευση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τη ΣΤΟΑ Νούση μέχρι την τράπεζα Eurobank στη βορειοανατολική πλευρά της πλατείας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, η παράγραφος 11 αφαιρείται από την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η αρρύθμιση αλλάζει και έτσι προωθείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου του 2016. Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης για την κανονιστική απόφαση προέκυψε όταν, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, που προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ελήφθη η απόφαση για τροποποίηση της αρχικής εισήγησης, ώστε να μην επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο απέναντι από το κυβερνείο στην Οδό Πινδάρου. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση, με βάση τα ισχύοντα, πιθανή καταδίκη του Δημάρχου μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση από το αξίωμα, καθώς και απόλυση από την εργασία του στο δημόσιο ως εκπαιδευτικού. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης και αρκέστηκε να σχολιάσει ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να λύσει προβλήματα με λάθος μέθοδο που δεν αρμόζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ από την πλευρά του, ο Θανάσης Ξινίδης απάντησε ότι εφαρμόζει δική του προτροπή να πηγαίνουν στον εισαγγελέα όσα θεωρούν ότι είναι επιλείψιμα. Κατά τα άλλα, στη συνεδρία υπήρξε έντονη διαμάχη και για τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Η αντιπολίτευση ζήτησε να γίνει συζήτηση για το θεσμό, με τον Δήμαρχο να αρνείται και την παράταξη Ξινίδη να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Βασικό θέμα της τακτικής συνεδρίασης ήταν η έγκριση του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης.